Καλή σας ημέρα, κύριε Ρεπάμπη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που φαντάζομαι κυριαρχεί σήμερα. Πώς εκτιμάτε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού? Έχουμε μια εκτίμηση και για την ομιλία του Πρωθυπουργού και συνολικά για τη συζήτηση τη χθεσινή στη Βουλή. Η οποία, κατά τη γνώμη μας, αν κάποιος περίμενε πώς θα τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης ή των άλλων κομμάτων, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κινάλ και πάει λέγοντας, αν κάποιος περίμενε ότι από αυτές τις τοποθετήσεις θα ρυθμόταν φως στις αιτίες, στους παράγοντες μάλλον που λειτουργούν και εκτρέπουν φαινόμενα σαν αυτά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες στον χώρο των τεχνών ή του αθλητισμού, θα ήταν μάταιος σκόπος. Γιατί αυτές οι ευθύνες δεν φωτίστηκαν, επικεντρώθηκε σε μια μικροπολιτική, μικροκομματική αντιπαράθεση, με κατέμφυση μάλλον την εκτόνωση της όποιας συζήτησης, ακριβώς για να μην αναζητηθούν οι βαθύτερες αιτίες, οι βαθύτεροι παράγοντες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Και νομίζουμε ότι εκ μέρους του ΚΚΕ και με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του Συντρόφου του Δημήτρη του Κουτσούμπα, τέθηκαν αυτά τα ουσιαστικά θέματα που πρέπει να συζητάει και συζητάει πολλοί κόσμος. Και αυτό μάλιστα το εισπράξαμε, καθώς το εξέφρασε πολλοί κόσμος ότι το ΚΚΕ με τις παρεμβάσεις του έβαλε μέσα στη Βουλή τα ερωτηματικά, τους προβληματισμούς και τη βαθύτερη σκέψη που έχει ένας κόσμος για όσα δυσόδη παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Σας προξενεί εντύπωση η απουσία της Υπουργού Πολιτισμού από τη χθεσινή συζήτηση? Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Κοιτάξτε, είναι και αυτό, αν θέλετε, ένα πετραδάκι στο ψηφιδωτό, αυτό που σας περιέγραψα και πριν. Δηλαδή, μια συζήτηση που αν ήταν ή δεν ήταν υπουργός, που προφανώς κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε και να ήταν, αλλά δεν μπορεί να λήξει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα με πολύ σοβαρές προεκτάσεις, όχι μόνο στο χώρο των τεχνών, αλλά και σε άλλους χώρους. Δεν μπορεί να λήξει γύρω από τη συζήτηση για έναν υπουργό ή όχι. Γιατί υπάρχουν συνολικότερες συλλογικές ευθύνες της κυβέρνησης για το χειρισμό του ζητήματος και πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο ισχύει ότι τις εξελίξεις που παρακολουθούμε τώρα με την παραπομπή σε δίκη των ενόχων, των υπευθύνων κτλ. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να τις πιστωθεί η κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα των γενναίων πράξεων των θυμάτων. Αυτοί έστειλαν στη δικαιοσύνη τους ενόχους και όχι η κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε για τις συνολικότερες ευθύνες, γιατί πρώτον πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα, πιστεύουμε όλοι μας. Αν ένας άνθρωπος καταξιωμένος, ένας δημιουργός, ένας αθλητής, θέλει τόσα χρόνια για να βγάλει από μέσα του αυτά που έχει υποστεί, τι απαιτείται για να το κάνει αυτό μια εργάτρια σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εργοστάσιο ή σε ένα γραφείο ή ένας υπάλληλος? Ή αντίστοιχα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε στον χώρο των τεχνών, υπάρχουν σε άλλους χώρους δουλειάς? Και ποια είναι η συνέχεια αυτής της ατομικής πράξης, της γενναίας πράξης να καταγγείλεις δημόσια αυτά που έχεις υποστεί? Αυτά τα ερωτήματα είναι βασικά κατά τη γνώμη μας. Και είναι αυτά τα ερωτήματα που μπορούν να φωτίσουν τους γενικότερους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς παράγοντες που δημιουργούν και δράστες, δημιουργούν και θύματα και ταυτόχρονα εκδιάζουν τη σιωπή των θυμάτων. Πάντως, είναι πολύ ουσιαστικά και είναι από μόνα τους ασπίδες προστασίας για τη συνέχεια, μαζί βέβαια με μια σειρά άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στη συλλογική οργάνωση, στη συλλογική διεκδίκηση, στα σωματεία. Γιατί αυτό που πρέπει να φροντίσει τώρα είναι η πάλη, ο αγώνας, η διεκδίκηση ενάντια σε αυτούς τους παράγοντες που εκτρέφουν και δημιουργούν Οι σχέσεις εξουσίας πάντα έχουν αυτό το κίνδυνο. Αυτό φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Και είναι σαφές, έτσι, δεν τίθεται σε συζήτηση, αλλά... Όχι, τίθεται σε συζήτηση, γιατί κοιτάξτε, και μια σειρά καταγγελίες, για παράδειγμα... Το λέω με την έννοια του αυτονόητου, ναι. Έτσι, μην παραξηγηθούμε. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο, ξέρετε, γιατί, να σας πω, υπάρχουν μια σειρά καταγγελίες από εργαζόμενες και εργαζόμενες στον χώρο του τουρισμού, της βαριάς της χώρα, που εκεί πέρα βρίσκουν τα παραδείγματα σεξιστικών συμπεριφορών, ακόμα και στην ενδυμασία των εργαζομένων να αναγράφονται σεξιστικά συνθήματα και σλόγγαν. Αλλά αυτές οι καταγγελίες μπαίνουν στο σκοτάδι. Δεν συζητιούνται, δεν απασχολούν την επικαιρότητα όσο απασχολούν αυτά που συζητάμε τώρα. Κάτι το οποίο είναι εξηγήσιμο, αλλά από τη μεριά μας δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό και τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα. Προφανώς πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να σπάσει ο φόβος, έτσι. Μα ο φόβος, για να σπάσει ο φόβος, πρέπει να εντοπίσουμε το τι δημιουργεί το φόβο. Όταν είναι γνωστό ότι, για παράδειγμα, στον χώρο των τεχνών, δεν ήταν γνωστό ότι αν αμφισβητήσεις την αυθεντία, αν αμφισβητήσεις ακόμα και την προσβολή της προσωπικότητάς, όπως αυτά τα χυδαία, τα αποτρόπαια διαβάζουμε αυτές τις μέρες, δεν κλείνανε πόρτες.
Αντίστοιχα σε άλλους χώρους, αν κάποιος διεκδικήσει, αν κάποιος σηκώσει το κεφάλι του, δεν βρίσκεται απέναντι με ένα μηχανισμό της εργοδοσίας, ο οποίος διαρκώς στηρίζεται από το κράτος. Στηρίζεται. Γι' αυτό και μόνη δύναμη για τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους είναι τα σωματεία τους, είναι η συλλογική τους οργάνωση, είναι η υπεράσπιση προφανώς από περιστατικά σαν αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά και από κάθε εργοδοτική αφαιρεσία. Και εδώ δεν έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αποτρέπει την εργοδοτική αφαιρεσία. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενισχυμένο νομοθετικό οπλοστάσιο που εκτρέφει την εργοδοτική αυθαιρεσία, την τρομοκρατία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και αυτό ισχύει και για το χώρο των τεχνών, αλλά και για άλλους εργασιακούς χώρους. Κύριε Ρεπάμπη, θα επανέλθω σε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές διακρίνατε μια ποιότητα στο δημόσιο λόγο, γιατί αν υποθέσουμε ότι η συζήτηση έγινε και για να μπουν κανόνες στην πολιτική αντιπαράθεση, στον τρόπο τουλάχιστον που αυτή γίνεται. Κοιτάξτε, από την αρχή ήταν λίγο φαϊνότερο ότι η επίκληση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου από την κυβέρνηση ήταν ένας αντιπερισπασμός. Και αυτό για τους εξής λόγους. Πρώτον, όλοι γνωρίζουν και εσείς, και εννοώ και ο χώρος των δημοσιογράφων, αλλά πολύ περισσότερο και όλος ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ επιλέγει με κάθε κυβέρνηση να κάνει σκληρή πολιτική, ιδεολογική αντιπαράθεση στην ουσία της πολιτικής της. Και μέσα και έξω από την δουλειά, στους δρόμους και πάει λέγοντας. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, η επίκληση από την κυβέρνηση του ζητήματος του δημοσίου διαλόγου είναι υποκριτική. Γιατί η κυβέρνηση η ίδια και μέσω βουλευτών της και κυβερνητικών στελεχών, πολύ περισσότερο μέσω των μηχανισμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν κάνει την αθλειότητα δεύτερη φύση τους. Και είναι παρεμβάσεις βουλευτών της κυβέρνησης, όπως το ανεκδίκη του βουλευτή Καβάλας, του κυρίου Λαζαρίδη. Δεν θα ήθελα να αναφερθούμε, γιατί ενδεχομένως δεν μπορούν να απαντήσουν. Να μην μπορούν να απαντήσουν, αλλά είναι γνωστά και δημόσια πράγματα, ξέρετε. Ναι. Και δεν μπορεί στο όνομα το ότι δεν μπορεί να απαντήσει, ναι, κάτι, να μην λέγεται. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο βούρκος της αντιπαράθεσης και αυτή η δυσοδεία που αποπνέει η αντιπαράθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και τούμπαλιν, έχει εξήγηση κατά τη γνώμη μας. Έχει εξήγηση. Και η εξήγηση είναι ότι όταν οι δύο πόλοι του αστικού πολιτικού συστήματος συναντιούνται στα μεγάλα, στα καθοριστικά, στα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής του λαού, τότε θα καταφεύγουν σε αυτό το βούρκο. Σε αυτό το βούρκο, από τον οποίο ξέρετε πολύ καλά, όπως είπα και πριν, το ΚΚΕ παίρνει αποστάσεις και επιλέγει τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Και μάλιστα ο ίδιος βούρκος επιστρατεύεται και ενάντια σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Ενάντια στους φοιτητές που αγωνίζονται, ενάντια σε εργαζόμενους που κινητοποιούνται, ενάντια στους νοσοκομιακούς γιατρούς που απαιτούν ουσιαστική θωράκιση των νοσοκομείων, ενάντια στους μαθητές που διεκδικούν ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Όποιος σηκώνει κεφάλι έχει απέναντί του έναν ολόκληρο μηχανισμό υβριστών, ο οποίος φτάνει ακόμα και σε τηλεοπτικά παράθυρα, τηλεοπτικά πάνελ και πάει λέγοντα. Θέλω να σας ρωτήσω. Περισπασμός και πρόκληση. Από την κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι πίσω από ορισμό κανόνων, να το πούμε έτσι, για την οικονομία της συζήτησης, μπορεί να φημωθεί το λαϊκό κίνημα, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος? Ή ας πούμε με τους περίφημους κώδικες δεοντολογίας, δηλαδή να πάμε σε μια κομιλφό πολιτική αντιπαράθεση, λέω. Το επισημάνομαι και χθες την παρέμβασή μας στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να διανοηθεί το όνομα της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου να πάρει μέτρα φήμωσης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, έντυπα που επιλέγουν τη σκληρή, έντιμη όμως πολιτική κριτική απέναντί της, απέναντι στους συμμάχους, στους άρχους της τάξης, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε σίγουροι, και σας το υπογράφουμε αυτό, ότι όποια μέτρα προτείνει ή όποιους κανόνες προτείνει να θεσπίζει η κυβέρνηση θα οδηγήσουν εν τέλει στη φήμωση ή σε κάποιο είδους φήμωση. Και ξέρετε, επειδή δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο γενικά και αόριστα, την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ενσωματώθηκε η Ευρωενωσιακή Οδηγία που αφορά τον τρομονόμο στην τέχνη, στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Βεβαίως. Αυτή την Ευρωενωσιακή Οδηγία και την ενσωμάτωσή της την έχουν στηρίξει προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η Νέα Δημοκρατία, και το ΚΚΕ τον βρέθηκε απέναντι. Άρα δεν μιλάμε για κάτι που απλά είναι ένας φόβος του ΚΚΕ ή μια παράτολμη πρόβλεψη, είναι κάτι το οποίο υφίσταται σαν κατάσταση και σαν ενδεχόμενο. Και με βάση αυτό το ευρωενωσιακό δίκαιο,
Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης σήμερα φυλακίζονται καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, γιατί προσέβαλαν τη μοναρχία. Στην Ισπανία και όλα τη προοδευτική διακυβέρνηση. Τη κεντροαριστερή κυβέρνηση, με την οποία μιλάει για τα καλύτερα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Άρα, εμείς δεν αμφισβητούμε ότι πρέπει να θεσπιστούν κάποιους κανόνες, αλλά στους κανόνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Κύριε Ρεπάμπη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.